Στάδιο Γάλλου στο Ρέθυμνο, η Επισκοπή υποδέχει τον Ηρακλή Ψαχνών σε ένα σπουδαίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του προαθλήματος Football League. Και δύο ομάδες προέρχονται από νίκη. Ο Ηρακλής Ψαχνών απέναντι στον ΑΟΧ και η Επισκοπή απέναντι στον Φωστήρα. Οπότε διεκδικούσαν και σε αυτό το μάτι τη νίκη δύο ομάδες. Η πρώτη φάση για τον Ηρακλή Ψαχνών, για φαγιά του κριτικού μπλοκάρει όμως ο Καλογεράκης. Και εδώ ο Ντάνιελ, τέτα τέτ. Τελικά ο Μανουσάκης πάνω σχεδόν στη γραμμή διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ευκαιρία για τα Ψαχνά που μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση. Πρώτη καλή ευκαιρία για την Επισκοπή, το σουτ του Γκονζάλες από το ημικύκλιο. Μπάλα καταλήγει out όμως από την εστία του Αθανασόπουλου. Και εδώ το 1-2 που παίζονται οι παίκτες της ομάδας των Ηρακλή Ψαχνών. Το πλασέ του Κιλιάρα έπαιξε το 1-2 με τον κριτικό και ο Κιλιάρας κάνει το 0-1 για τον Ηρακλή Ψαχνών. Ωραία η κίνηση από τους φιλοξενούμενους. Κιλιάρας μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε και στην μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 του Ηρακλή Ψαχνών στο 31. Στο 37 ο Γκονζάλης πήγε να βάλει ένα φοβερό γκολ από το κέντρο. Μπάλα πάνω από τα δοκάρια όμως του Αθανασόπουλου στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Και περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου και εκεί είχαμε αρκετά γκολ. Εδώ από το φάουλ του Γκονζάλης κάπου κοντράρει μπάλα, αλλάζει πορεία στα δίχτυα το 1-1. Η Επισκοπή σοφαρίζει στο 54. Με τον Αργεντινό τον Γκονζάλες να είναι ουσιαστικά ο σκόρερ, αφού αυτός εκτέλεσε το φάουλ. Κάπου κόντρα ριμπάλα, ουσιαστικά στα σώματα, καταλήγει στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει η ομάδα της Επισκοπής, η οποία στη συνέχεια θα πετύχει ακόμα ένα τέρμα. Εδώ θα κερδίσει πέναλτι, υπάρχει χέρι από τον παίκτη του Ηρακλή Ψαχνών, του Παλαιολόγου. Το δίνει ο διαιτητής, ευκαιρία για την ομάδα της Επισκοπής να πετύχει δεύτερο τέρμα και να ανατρέψει άρδιν την κατάσταση. Τελεί το πέναλτι ο Γκονζάλες, ο Αργεντινός, τη στέλνει στα δίχτυα, στο κέντρο του τέρματος μάλιστα. 2-1 η Επισκοπή στο 62, παίρνει προβάδισμα σκορ και βέβαια αλλάζει τελείως τη ροή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα του Ρεθύμνου. Σε ένα πολύ καλό παιχνίδι που παρακολουθούν οι φίλαθλοι στο Ρέθυμνο. Στο 83 ο Κιλιάρας, πρωταγωνιστής του Ηρακλή Ψαχνών, εκτελεί απευθείας μπάλα στα δίχτυα του Καλογεράκη. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Χανιώτης, τερματοφύλακας της Επισκοπής. 2-2 με το εξαιρετικό φάουλ του Κιλιάρα. Η ομάδα του Ηρακλή Ψαχνών ισοφαρίζει το σκορ 2-2 και τουλάχιστον σώζει το βαθμό στο παιχνίδι αυτό απέναντι στην Επισκοπή. Σε ένα εξαιρετικό μάτς ανάμεσα σε δύο εισάξιες ομάδες. Και τελευταία ευκαιρία στο μάτς με τον Κιλιάρα να πλασάρει εδώ, αλλά να μπλοκάρει ο Καλογεράκης στο 85. Σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά προερχόμενοι και από 4 συνήκες σε 2 παιχνίδια κυπέλου, από 3 συγγνώμη νίκες σε 2 παιχνίδια κυπέλου και ένα παιχνίδι στο ξεκίνημα με τα Χανιά του πρωταθλήματος, σίγουρα θέλαμε να συνεχίσουμε το σερί μας αυτό, αλλά μπορώ να πω ότι μια ισοπαλία σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας με μια καλή ομάδα δεν είναι κακή. Να ευχηθώ στον κύριο Ανιφαντάκη, στην ομάδα της Επισκοπής, καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Πολύ καλό παιχνίδι. Όσον αφορά το κομμάτι του παιχνίδι, θα συμφωνήσω και με τον συνάδελφο. Το πρώτο ημίχρονο ανήκει στην ομάδα των Ψαχνών. Εμείς δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο για 30 λεπτά το πήγαμε σε πολύ υψηλό ρυθμό. Καταφέραμε και το ανατρέψαμε το παιχνίδι. Αλλά μας έλειψε το καθαρό μυαλό. Εγώ προτιμάω πάντα η ομάδα μας για να κρατήσει το σκορ να κυκλοφορεί την μπάλα. Δεν εκμεταλλευτήκαμε το βάθος του αντιπάλου. Και στο τέλος ισοφαριστήκαμε, που το θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι γενικά ήταν ένα χορταστικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι νομίζω που αρέσει στον κόσμο όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που κρατάω είναι το επιθετικό πνεύμα. Πιστεύω που το σκορ ήταν δίκαιο. Ένα ημίχρονο για τα Ψαχνά και ένα ημίχρονο για μας. Συγχαρητήρια τα Ψαχνά. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε το μάτς με Χαρναϊκός. Και πιστεύω που πάμε σε καλό δρόμο. Αυτό θέλει μόνο περισσότερη δουλειά. Περίεργο παιχνίδι θα το χαρακτήριζα, με πάρα πολλές αυσομοιώσεις. Μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπε και ο προπονητής, τακτικά διαβασμένοι
Είχαμε μελετήσει τα δυνατά και δυνατά στοιχεία της αντιπάλου ομάδας και προσπαθήσαμε να σταθούμε στο γήπεδο ανάλογα. Το καταφέραμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε και ο προπονητής, δεν μπήκαμε όπως πρέπει. Το πληρώσαμε με 2 γκολ. Η ομάδα της Επισκοπής ήταν σαφώς καλύτερη στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Και με λίγο δόση ατυχίας βέβαια, αλλά το τάξιζε τα 2 γκολ η ομάδα της Επισκοπής. Δεν έχουμε δικαιολογία για αυτό το νεκρό 20 λεπτό και πρέπει να δουλέψουμε τώρα πάνω στο να βελτιωθούμε σε αυτό το θέμα.